Καταρχήν θέλω να πω ότι και εγώ κρατάω μικρό καλάθι. Μην ξεχνάμε ότι επισκέψεις και στο Δήμο αλλά και στη Κρήτη και εξαγγελίες για δημοπράτηση του έργου έχουν γίνει πάρα πολλές και έχουμε και πάρα πολλές επισκέψεις. Mm-hmm. Αποτέλεσμα δεν είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Σωστό. Άρα το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι βεβαίως είναι θετικό το γεγονός ότι υπογράφτηκαν τα τεύχη δημοπράτησης τα αναθεωρημένα με τη νέα αντίληψη και λογική που το Υπουργείο ήθελε να δημοπρατήσει αυτό το έργο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι θετικό το ότι αμέσως μετά την υπογραφή ο Υπουργός παίρνει την πρωτοβουλία όπως μας είχε υποσχεθεί να έχει συνάντηση με τους τοπικούς φορείς για να μας ενημερώσει και να κάνουμε τις προτάσεις μας στα πλαίσια των τεχών δημοπράτησης που έχουν ήδη δοθεί και στη σύμβαση παραχώρησης. Μην ξεχνάτε ότι μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης, και είναι βασικό αυτό, υπάρχει και το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης, που αυτό θα κυρωθεί από τη Βουλή. Οι όποιες δεσμεύσεις του συμβασιούχου μαζί με το ελληνικό δημόσιο αναφέρονται μέσα στη σύμβαση παραχώρησης. Αυτό είναι το βασικό, γιατί τα τεύχη είναι τεχνική προδιαγραφή δημοπράτησης του έργου. Άρα σημαντικό είναι και το σχέδιο της σύμβασης που πρέπει να δούμε τι προβλέπεται μέσα σε αυτήν. Και είναι θετικό το γεγονός ότι ο Υπουργός παίρνει την πρωτοβουλία αμέσως μετά την δημόσια προκήρυξη και το χρονοδιάγραμμα που όρισε 23 Φεβρουάριο να έρθει το ΕΡΑ και να κουβεντιάσει μαζί μας. Το ζητούμενο και το μεγάλο ερώτημα που δεν μπορώ καταλαβαίνετε να το απαντήσω εγώ είναι αν αυτή τη φορά ο διαγωνισμός θα έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή αν έχουμε ανάδοχο. Εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό και αυτό βεβαίως θα το απαντήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που πήρε την ευθύνη να βγάλει στον αέρα το έργο. Θεωρώντας, πιστεύω, ότι θα έχει αυτή τη φορά ανάδοχο. Το υπενήσατε πάντως στην ανακοίνωση του Υπουργείου ότι υπάρχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από επενδυτές. Το υπενήσατε. Τώρα πόσο θα αποδειχτεί, έχετε δίκιο, θα φανεί 23 Φεβρουαρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, αισθάνεστε ότι είναι πιο συγκροτημένο από ότι στο παρελθόν όλο το πακέτο? Κοιτάξτε, από ό,τι είδα από την ανακοίνωση του Υπουργείου, κάποια ζητήματα που εμείς είχαμε θέσει επανειλημμένα στις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες στα πλαίσια των συζητήσεων που είχαμε για τη δημοπράτηση του έργου βλέπω να εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο της σύμβασης που είναι προς διαβούλευση και συζήτηση με τις εταιρείες. Δηλαδή είχαμε ζητήσει το διπλασιασμό των τελών που θα έρχονται στο Δήμο και αυτό γίνεται από ένα που ήταν προηγούμενη σύμβαση γίνεται δύο. Είχαμε ζητήσει να υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη. Μισό λεπτό, 2% επί των ακαθαρίστων, ε? Ναι, ναι. Μάλιστα. Είχαμε ζητήσει να υπάρχει αρχιτεκτονική μελέτη, να μην γίνει ένα προκάτω κτίριο με ό,τι σημαίνει αυτό για την περιοχή, αλλά να συνδέεται με την περιοχή η κατασκευή του νέου αεροδρομίου και αυτό γίνεται. Είχαμε ζητήσει να το αεροδρόμιο να είναι, και αυτό είναι το βασικό, φτηνό αεροδρόμιο, δηλαδή να μην αποτρέπει τις πτήσεις, τις τσάτερ, τις τουριστικές με υπέροχα τέλη και να υπάρχει και μια συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το αεροδρόμιο όπως θα κατασκευαστεί. Υπάρχει αυτή η λογική, αναφέρεται. Μένει να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει αυτό. Είχαμε πει να υπάρχει μια ενδοποιότητα στη διαδικασία των προσλήψεων. Είναι ανοιχτό το θέμα και θα το κουβεντιάσουμε με τον Υπουργό της συμμετοχής του εκάστοτε δημάρχου της περιοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό δεν προβλέπεται. Είναι ένα ζήτημα που θα τεθεί. Είναι ένα ζήτημα που θα τεθεί το ΣΧΟΑΠ στην περιοχή για να προστατεύσουμε την περιοχή με συγκεκριμένες χρήσεις γης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε μια ανάπτυξη και αν υπάρχει μια παρακούπολη στην ευρύτερη περιοχή με τις γνωστές συνέπειες και αυτό είναι ζήτημα που θα τεθεί και επίσης ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει και βλέπω να υπάρχει και είναι πάρα πολύ θετικό είναι πολυχώρος 10 στρεμμάτων όπου θα έχει συνεδριακό κέντρο, θα έχει έκθεση τοπικών προϊόντων, μουσείο για να αναδείξουμε και να προβάλλουμε και την περιοχή στα πλαίσια λειτουργίας του αεροδρομίου και αυτό προβλέπεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις το ενδιαφέρον μας στρέφεται σαφώς στην επίσκεψη του Υπουργού όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια περισσότερη ενημέρωση κατηδίαν και να βάλουμε και τους δικούς μας προβληματισμούς. Να πω ότι είναι καλό που εγκαινιάζεται αυτός ο διάλογος, αυτό επιζητούσαμε πάντα και είναι καλό που συναντήθηκε στη λογική του δελτίου τύπου του Υπουργού, δηλαδή η δέσμευση του Υπουργού είναι ότι ό,τι γίνει θα γίνει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και ο στόχος είναι να έχουμε ένα λειτουργικό, φτηνό αεροδρόμιο ώστε
να μην πληγεί ο τουρισμός μας και από την άλλη μεριά να είναι εργαλείο ανάπτυξης της συνολικής περιοχής. Και αυτή τη λογική βλέπω ότι μπαίνει στο δελτίο τύπου και αυτό είναι πολύ θετικό. Στις εξαγγελίες μάλλον του Υπουργού. Για πείτε μου, κύριε Δήμαρχε, είπατε ότι θέλω να δω και τη σύμβαση παραχώρηση εκτός από τα τέχη δημοπράσεις. Ορθώς το λέτε, γιατί αυτή θα περάσει από τη Βουλή και εκεί είναι τα κρίσιμα. Ό,τι περάσει εκεί. Τα υπόλοιπα θα είναι εκτός. Είναι προφανές. Βλέπω εδώ ότι ανακοινώνει ουσιαστικά και δύο χρηματοδοτικά εργαλεία. Από τη μία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δεσμευτεί ότι θα χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και για πρώτη φορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, μελέτες, αρχαιολογικές εργασίες, αμοιβή ανεξάρτητου μηχανικού, και από την άλλη η ίδια τράπεζα εκδηλώνει ενδιαφέρον και για τη συμμετοχή της ως δανειστής στο έργο. Αυτό είναι κίνητρο ενδεχομένως για τις εταιρείες. Αυτό είναι καλό. Βεβαίως είναι θετικό, γιατί διασφαλίζει τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της οικονομικής κατάστασης που είναι η χώρα. Γιατί το ερώτημα όλων ήταν πώς θα αυξηθεί η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου τη στιγμή που έχουμε αυτή την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Είναι όμως γνωστό σε εμάς, γιατί θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο είχε έρθει ο υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και στο Καστέλιο, που είχαμε μια συνάντηση μαζί του, και εκεί είχε εκδηλωθεί και δημόσια το ενδιαφέρον από τότε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτιμά και είναι θετική στην κατεύθυνση όχι μόνο χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου αλλά και του ανάδοχου που θα αναλάβει το έργο. Δηλαδή αυτό το είχαμε σαν εικόνα, το είχαμε σαν πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα. Αυτό όμως, ναι. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον, ναι, και θέλω να το διευκρινίσω, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα εκφράζει τις προθέσεις. Σωστό. Αν θα χρηματοδοτήσει ή όχι το έργο, θα το καταστήσει σαφές όταν το έργο έχει ανάδοχο. Όταν ζητηθεί επίσημα το αίτημα. Θέλω να μου εξηγήσετε και το τι σημαίνει το δημόσιο διατηρεί ισχυρή παρουσία σε μια εξαιρετική σημασία σε επένδυση, αυξάνεται το ελάχιστο προσφερόμενο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου από 40% σε 45% έως 55%, το οποίο θα μεταβιβάσουν οι διαγωνιζόμενοι μετά την κατοκύρωση της σύμβασης παραχώρησης. Στις προηγούμενες δημοπρασίες, εν πάση περιπτώσει στα προηγούμενα τέτοια δημοπρασίες που είχαν βγει στον αέρα, το βασικό κριτήριο ήταν όσο περισσότερη συμμετοχή σε κόστος και σε χρηματοδότηση δώσει ο ιδιώτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η βαρύτητα η οποία θα βαθμολογείται για να πάρει το έργο. Σήμερα μπαίνει ένα πλαφόν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι κάτω από το 45%, δηλαδή δεν μπορεί ο ιδιώτης να πάρει το 80%. Άρα αυξάνει τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, άρα αυξάνει το κοινωνικό έλεγχο, άρα είναι σε θετική κατεύθυνση. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, εάν όλα βαίνουν καλώς και στις 23 Φεβρουαρίου έχουμε κατάθεση προσφορών, κάνω μια υπόθεση εργασίας, τι χρονοδιάγραμμα χοντρικά από την εμπειρία που έχετε αποκτήσει πια με την ενασχόληση τόσα χρόνια έχουμε? Χοντρικά, έτσι, δεν μπορεί να πέστε μέσα, θα έχουμε και ενστάσεις, φαντάζομαι. Πάμε σε αυτό, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ναι, που αφορά την περιοχή και είναι κρίσιμο. Η απαλωτριώση και η δέσμευση της περιοχής. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει χτιματογράφηση, η αεροφωτογράφηση, και είναι κατητεθειμένες στο Υπουργείο οι χτιματολογικοί πίνακες. Το Υπουργείο πριν από 2 μήνες είχε κάνει δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην κατασκευή του αεροδρομίου, δηλαδή περίπου σε 20.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι η ομοιρία που για 10 χρόνια είχε η περιοχή, σήμερα είναι και νομοθετικά δεσμευμένη η περιουσία όλη αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν που θα κληθεί και ο Υπουργός να απαντήσει είναι τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα των απαλωτριώσεων. Αυτό που γνωρίζω από υπηρεσιακούς, ναι, είναι ότι τα επόμενα βήματα για τις χρηματογραφήσεις θα είναι μια προκήρυξη από το Υπουργείο, όπου θα οριστούν ορκωτοί λογιστές για να καθορίσουν το μήνυμο της τιμής μονάδας των οικοπαίδων και των επικείμενων σε αυτό, και στη συνέχεια μόλις υπάρξει ανάδοχος στις 23 δηλαδή του μήνα, και μετά από 2-3 μήνες που θέλει το Υπουργείο να ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και να αναδείξει ανάδοχο, έτσι πάει, απαντά μαζί δηλαδή στην ερώτησή σας, θα στείλει το Υπουργείο στο εφετείο
τους χρηματολογικούς πίνακες για να καθοριστεί τιμή μονάδας. Αν δεν έχουμε ανάδοχο, δεν θα πάει για καθορισμό τιμή μονάδας. Αυτή είναι τουλάχιστον η ενημέρωση που έχω από τους περιφερειακούς. Τώρα, με δεδομένο αυτό, αν τις 23 έχουμε προσφορές, θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου μπορεί να κυρωθεί η σύμβαση στη Βουλή. Γιατί προϋπόθεση το να έχουμε ολοκλήρωση του έργου είναι η σύμβαση παραχώρησης να κυρωθεί από τη Βουλή. Μετά την κύρωση της Βουλής, στα προηγούμενα τεύχη δεν γνωρίζω αν έχουν αλλάξει στα σημερινά που υπέγραψε ο Υπουργός, είχε ένα χρονοδιάγραμμα 4 χρόνων με μία παράταση 1 χρόνο, δηλαδή 5 χρόνια για να παραδώσει σε λειτουργία το αεροδρόμιο. Όμως προσέξτε, και αυτό πάλι το έχω από υπηρεσιακούς. Όποιος ανάδοχος αναλάβει το έργο, δεν θα εξαρτήσει την πεταετία, γιατί είναι αυτονόητο όταν τον ενδιαφέρει όσο πιο γρήγορα τελειώσει το έργο να μπει στη λειτουργία του για να έχει κέρδη. Εκτιμούν λοιπόν οι υπηρεσιακοί, γνωρίζοντας και την εμπειρία από άλλα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη που έχουν γίνει στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης, και θεωρούν ότι μετά την κύρωση από τη Βουλή τέλος του χρόνου, σε 3 χρόνια θα μπορούμε να μιλάμε για τη λειτουργία του αεροδρομίου, αν όλα πάνε καλά. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως τη Δευτέρα να ακούσουμε και να μάθουμε πολύ περισσότερα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυτό περιμένουν και οι κάτοικοι της περιοχής σας να ακούσουν. Ποιο είναι το μείζον θέμα που θα ζητήσετε εδώ και τώρα πιστικές απαντήσεις από τον Υπουργό? Οι απαλωτριώσεις, το ΣΧΑΠ και τα δύο μαζί? Τι? Είναι πολλά. Το κυρίαρχο όμως είναι και αυτά που βάλατε και αυτά που έβαλα και οι απαλωτριώσεις και η συμμετοχή στη διοίκηση του Δήμου για να υπάρχει και η τοπική διαβούλευση και η συμμετοχή. Και η τιμή των απολωτριώσεων και η συμμετοχή κατά προτεραιότητα των ανέργων της περιοχής μας στη λειτουργία και την κατασκευή του αεροδρομίου κτλ. Το κυρίαρχο όμως και το ΣΧΟΑ που είπαμε, τις χρήσεις γης κτλ. Το κυρίαρχο που θα ζητήσω είναι ότι αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Αυτό που είπα την αρχή. Υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ώστε και η Κρήτη που το δικαιούται να αποκτήσει ένα νέο σύγχρονο αεροδρόμιο και η περιοχή μας να ξεφύγει από την ομερία. Θα σχεδιάζουμε επιτέλους την περιοχή στο νομό και στην Κρήτη με δεδομένο ένα χρονοδιάγραμμα εντοπίσης ένα νέο έργο, ή θα το θεωρούμε περίπου σαν ένα φάντασμα που κάποια στιγμή θα έρθει και ποτέ δεν θα έρθει? Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Για να μην σας χάσω, σταθεροποιηθείτε λίγο, σας χάνω λίγο, χάνατε η καθαρότητα του ήχου. Άρα μου λέτε ότι αν δεν πάρετε πιστική απάντηση, είναι και η τελευταία ευκαιρία? Μα αυτό το έχουμε ήδη μεταφέρει στον Υπουργό, το έχουμε μεταφέρει σε όλη την πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης, ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι επάπειρον να υπάρχει οι εξαγγελίες χωρίς να υλοποιούνται. Για μας είχαμε ξαναπεί ότι το 2015 το πρώτο εξάμεινο είναι καθοριστικό. Πήγαμε στο δεύτερο εξάμεινο ακριβώς γιατί είχαμε τα προβλήματα των εκλογών, το capital control και όλα αυτά. Είχαμε τονίσει σε κάθε περίπτωση, και αυτό τόνισα και στον Υπουργό τις προηγούμενες συναντήσεις που είχα κάνει μαζί του, ότι κοιτάξτε, ή θα υπάρχει εξέλιξη μέσα στο 2015, ή μην νομίζετε ότι αυτό μπορεί να σύρνεται γενικά και αόριστα. Και κοιτάξτε, και έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο θέμα της περιοχής. Αυτό το θέμα του νέου αεροδρομίου αφορά την Κρήτη, αφορά τον πυλώνα ανάπτυξη της που είναι ο τουρισμός. Και πρέπει σε αυτό το θέμα να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα και στην πίεση για υλοποίηση αυτού του έργου όλοι οι φορείς της Κρήτης. Σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι αποκλειστικά θέμα της περιοχής, ούτε του Δήμου μόνο. Έχετε δίκιο. Άλλο αν μπήκε ο Δήμος μπροστά. Έχω και μια ερώτηση τρίπλα για το τέλος. Καλά αυτή. Εσείς που πάτε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια, είστε έτοιμοι, έχετε τεχνικό σύμβουλο? Πώς θα κάνετε παρατηρήσεις? Ό,τι κόψει του Δημάρχου απλώς? Όχι, καταρχήν να πω ότι έχουμε ήδη σχηματίσει μια επιτροπή στα πλαίσια της ενιαίας έκφρασης του Δήμου, η οποία αποτελείται και από τις επικεφαλής όλων των παρατάξεων και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια γνώση. Εξειδικευμένες γνώσεις όμως δεν έχουν κακά τα ψέματα, ούτε προφανώς. Γι' αυτό ρωτώ, υπάρχει τεχνικό επιτελείο, νομικό επιτελείο, υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, ναι, το έχουμε αναδείξει και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το ξαναπώ, ότι μέσα στα πλαίσια
τη στήριξη του Υπουργείου προς τον Δήμο, χρειάζεται να υπάρχει μια τεχνική, μια οικονομική βοήθεια, ώστε ο Δήμος παράλληλα με το ΣΧΟΑ που είναι απαραίτητο και πρέπει να χρηματοδοτεί από το Υπουργείο, παράλληλα με την νομική, να υπάρξει και ένα τεχνικό και νομικό γραφείο, το οποίο θα έχει εμπειρία σε τέτοια έργα, ώστε να είναι ο άτυπος σύμβουλος του Δήμου μέσα στα πλαίσια όλο αυτό της φάσης που ξεκινάει και το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας, για να μπορούμε και να τεκμηριώσουμε κάποιες απόψεις και προτάσεις, αλλά και να μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάποια βασικά ζητήματα στην υλοποίηση του έργου. Βεβαίως θα υπάρχει επιβλέπουσα αρχή που είναι το Υπουργείο, αλλά από εκεί και πέρα οι φορείς και ειδικά ο Δήμος που στην περιοχή μας συντελείται αυτό το έργο, θα πρέπει να έχει τη τεχνική επάρκεια και τη στήριξη και σε νομικό και σε τεχνικό επίπεδο, για να μπορεί να είναι κοντά και να παρακολουθεί το έργο. Είναι αυτονόητο ότι δεν έχω ούτε την τεχνική κατάρτιση, ούτε τις γνώσεις για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να παρακολουθούμε ένα τέτοιο έργο και την περιοχή του.